Καλώς ήρθες αγαπημένα αγαπημένη μου στο κανάλι το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Είμαι ο Αγκάς και μαζί σήμερα θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη ανάλυση και προσέγγιση. Έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή σου. Εδώ πέρα κάνουμε διάφορες αναλύσεις, εξετάζουμε και προσεγγίζουμε διάφορα πράγματα. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με τους οργονίτες. Μάλλον οι οργονίτες είναι ειδικά, να το πω έτσι, κατασκευασμένα, να σου δείξω αυτός εδώ που μου αρέσει και πάρα πολύ, είναι ειδικά κατασκευασμένα οργονίτες δηλαδή, με έναν ειδικό τρόπο, κατασκευασμένο τρόπο, ο οποίος στην ουσία τι κάνει, μετατρέπει την αρνητική ενέργεια σε θετική. Είναι μετατροπής, είναι χωάνες, να το πω έτσι, δέκτες μετατροπής της ενέργειας. Θα μου πείτε, λειτουργούν αυτά? Θα σας πω. Αν έχετε, όσοι έχετε ασχολείστε με ενεργειακές θεραπείες και τα λοιπά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε στο κέντρο της παλάμης σας έναν οργονίτη, να βάλετε έτσι και να δείτε τη ροή της ενέργειας. Αν υπάρχει ροή θα το καταλάβετε. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα, ενεργειακά φαινόμενα λέγονται, όπως μπορεί να είναι ηλεκτρισμός, μπορεί να είναι ένα σαγαργαλιτό, μπορεί να είναι μαγνητισμός, μπορεί διάφορα πράγματα. Ροή ενέργειας, πολύ καυτή ενέργεια, όλα αυτά καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει να κάνει. Ότι λειτουργεί δηλαδή ο οργονίτης. Λοιπόν, τώρα, δεν θα πω κάτι άλλο περισσότερο σε αυτό, το μπορείτε να το ψάξετε και εσείς. Εδώ όμως τι έχουμε. Έχω λοιπόν φτιάξει 4 οργονίτες. Τους έχω φτιάξει δηλαδή σε εικόνα. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε, που θα τις δείτε ούτως ή άλλως, τις έχω φτιάξει εγώ, έχουν γίνει με έναν ειδικό τρόπο. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι απλά να επιλέξετε έναν οργονίτη και θα κάνουμε ένα άνοιγμα φανταστικό, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και όχι μόνο αυτό, θα δώσουμε και όνομα, θα βρούμε το όνομά του. Θα μου πείτε, μα καλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ακάς όλα τα έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό τώρα να βρούμε το όνομα? Θα σας πω, αριθμολογικά στην αριθμολογία, όσοι μπαίνουν σε μια διαδικασία μύησης, μαθητές δηλαδή, ξεκινάς από μαθητής, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που λέω, αλλά είναι μια αρχαία ελληνική πρακτική, ας το πούμε έτσι, αλλάζουν όνομα. Γι' αυτό λοιπόν και όσοι πάνε γενικότερα να ψάξουν το Θεό και αυτά, αλλάζουν το όνομά τους. Ο λόγος είναι ότι αφήνεις πίσω κάποια πράγματα και ακολουθείς ένα πνευματικό μονοπάτι, το οποίο αυτό το πνευματικό μονοπάτι κατά κάποιο τρόπο σου αντιστοιχεί και σε κάποιο όνομα. Δείχνει την αφοσίωσή σου. Όπως εγώ, το όνομά μου το Ακάς είναι το πνευματικό μου όνομα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Δημιουργία πνευματικού ονόματος στην αριθμολογία. Γίνεται. Γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έχω λοιπόν μια ειδική γεννήτρια, η οποία ανάλογα με κάποιους αριθμούς που θα επιλέξουμε και θα βγουν για τον κάθε οργονίτη, θα ανακαλύψουμε το όνομά του και μετά θα κάνουμε μια ανάλυση. Θα βάλουμε δηλαδή, θα δείτε. Μείνετε για να καταλάβετε πώς αυτό θα γίνει. Μόνο και μόνο από περιέργεια νομίζω έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, εγώ θα κάνω χώρο τώρα. Θα επιλέξω 5 αριθμολογικές κάρτες. Όπως είναι το τετράεδρο, δηλαδή ο μυστικός αριθμός, ας το πω έτσι, της πυραμίδας, είναι ο αριθμός 4, αλλά είναι και η κορυφή που είναι το 5. Το 5 είναι και ο αριθμός του ανθρώπου. Οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε μύηση στα γάλματά τους, ψέλνοντας μόνο με φωνήεντα τα γάλματα, για να πάρουν τις δονήσεις και αυτές οι δονήσεις να τα κάνουν σαν να είναι αληθινά και πραγματικά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην πρώτη επιλογή, να δώσουμε τα ονόματά μας. Ωραία, λοιπόν, στην πρώτη επιλογή, στον πρώτο δηλαδή οργονίτη, όσοι τον επέλεξαν, για κάποιο λόγο, αυτό λοιπόν το όνομα θα δείτε πώς θα γίνει, θα πάρουμε το όνομα, γίνεται με μια μυστική, ας το πούμε, συνταγή, με μια μέθοδο, δεν θα πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε αριθμό 13 και οι αριθμοί αυτοί παίζουν μεγάλο ρόλο. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό 63, εδώ τι έχουμε, προσπάθεια, εδώ έχουμε οικογένεια και γονείς. Έχουμε 26, ο αριθμός της αγάπης. Ο 26 είναι ένας καρμικός αριθμός. Έχουμε τον 99, μάλιστα. 99 είναι το συναισθηματικό μας φορτίο. Και ο αριθμός 5, που είναι το 4, είναι η αντοχή, είναι η συνέχεια. Ωραία, εγώ τι θα κάνω τώρα? Εγώ θα βάλω λοιπόν
τους επόμενους που θα βάλω εδώ τους αριθμούς, οι οποίοι είναι 13, 63, 26, 99 και ο 4. Λοιπόν, το 13 είναι η σταθερότητα, είναι η προσπάθεια, η πρακτικότητα. Το 63 είναι η ολοκλήρωση, η υπηρεσία. Το 26 είναι, είπαμε, έχει να κάνει και με την εσωτερική δύναμη, αλλά και με την αγάπη. Το 99 είναι με την πνευματική ολοκλήρωση, την ανθρωπιστική υπηρεσία. Το 4 είναι η σταθερότητα, η πρακτικότητα. Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο, ακούστε το όνομα, Σοφοκράτης. Αυτό μου έβγαλε η γεννήτρια. Σοφοκράτης, άρα ο πρώτος οργονίτης, κρατήστε το, έχει αυτή την ονομασία, Σοφοκράτης. Πάμε στο δεύτερο, γιατί θα τους δώσουμε πρώτα τα ονόματα, να τους βαφτίσουμε και μετά θα πάμε στην, πώς το λένε, να πάμε στην ανάλυσή μας. Ωραία, Σοφοκράτης. Είναι ένα όνομα το οποίο συνδυάζει λοιπόν την πνευματική σοφία, κρατάει τη σταθερότητα, την εσωτερική δύναμη, και αυτό το όνομα προέρχεται από αυτούς τους αριθμούς. Κάναμε δηλαδή ένα είδος αριθμοσοφίας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο οργονίτη. Έχουμε 44. Ο 44 είναι ένας αριθμός ο οποίος σχετίζεται πάρα πολύ με τα οικονομικά, με επιχειρήσεις, αλλά και με το περιβάλλον. 46 που είναι η αρμονία, εσωτερική αρμονία στο σπίτι κτλ. 33, μάλιστα βγαίνουν δυνατοί αριθμοί εδώ, μεγάλη αριθμή δηλαδή, επικοινωνία. Έχουμε επίσης πάλι το θέμα της οικογένειας και του ανήκω και επίσης έχουμε και τον 71 που έχει να κάνει με θέματα υγείας. Ας βάλω λοιπόν τη γεννήτρια. Ας βάλω τους αριθμούς. Ναι, τέτοια πράγματα κάνουμε εδώ. Τέτοια πράγματα ωραία και παλαβά κάνουμε εδώ. Για να δούμε. Έχουμε λοιπόν το 44, ηλική επιτυχία όπως είπαμε. Έχουμε το 46 με την αγάπη, τη θεραπεία. Το ίδιο και το 33. Το 63 με την ολοκλήρωση. 71 με την ελληνική, με την ηλική επιτυχία. Μάλιστα. Εδώ ο οργονίτης έχει μία ιδιαίτερη σημασία και λέγεται Θέμης, με γιώτα, έτσι. Όπου είναι ένα όνομα το οποίο συνδυάζει τις ιδιότητες της δικαιοσύνης, της θεμελίωσης, της πνευματικής σοφίας και της εσωτερικής δύναμης. Θέμης λοιπόν. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Πόσοι αριθμοί γεννάνε ονόματα. Γιατί αυτό στην ουσία αυτό κάνει. Μέσα από τους αριθμούς γεννάμε τα ονόματα. Πάμε στην τρίτη επιλογή. Ονοματοδοσίας του οργονίτη. Κρατήστε τα αυτά. Αυτά τα ονόματα παίζουν στο μυαλό σας. Κρατήστε, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Κάτι με κάποιο λόγο συνδέεστε εσείς με αυτά τα ονόματα, έτσι. Κάτι σημαίνουν πολύ, ίσως ένα βαθύτερο νόημα. Και αυτό το ρίξιμο που κάνουμε είναι άχρονο. Έπρεπε να το πω από την αρχή, αλλά τώρα μου ήρθε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε 71 που έχει να κάνει με την υγεία. Έχουμε το 96 που έχει να κάνει με τη συγχώρεση. Έχουμε τον αριθμό 48. Προσέχουμε γενικότερα τα οικονομικά μας, δεν ξοδεύουμε άσκοπα. Έχει να κάνει με το 81, ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός που έχει να κάνει με την ηγεσία. Και έχουμε και τον αριθμό 63, αυτό το 63 πια πέφτει συνέχεια σχεδόν, που έχει να κάνει πάλι με την οικογένεια, το ανήκω, η ευθύνη της οικογένειας κτλ. Ωραία, για πάμε να δούμε τώρα. Μισό λεπτό να περάσω τους αριθμούς στη γεννήτρια αυτή, η ειδική γεννήτρια. Είναι η ειδική αριθμολογική γεννήτρια, έτσι υπάρχει. Είναι και όπως έχουν βγει σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες και οι αριθμοί και τα γράμματα. Ωραία, με βάση λοιπόν τώρα αυτά.
Ακούστε τώρα όνομα, ρε παιδιά. Ακούστε, ακούστε. Τώρα να κουφαθούμε όλοι. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε εδώ. Έχει βγει το όνομα για, το, για την τρίτη επιλογή, για τον τρίτο οργονίτη, αρμονίκλειος. Θα μου πείτε τι σημαίνει. Είναι η αρμονία. Είναι από το κλι που συνδέει τη δύναμη και την εξουσία και είναι και το ως που είναι και το τελείωμα που προσθέτει μία αίσθηση ολοκλήρωσης και πνευματικής σοφίας. Συγκλονιστικό. Είναι λοιπόν το αρμονίκλειος ένα ιδιαίτερο μυστικιστικό όνομα που συνδυάζει αυτές τις ιδιότητες όλες της αρμονίας, της αγάπης, της οικονομικής ζωής, της υλικής επιτυχίας, της εξουσίας, της πνευματικής σοφίας, έτσι, και αντιπροσωπεύει όλους αυτούς τους αριθμούς. Αρμονίκλειος. Το κρατάτε και εσείς αυτό, διότι θα δουλέψουμε μετά. Πάμε και στην τελευταία επιλογή. Να δούμε τι θα βγει. Τα βαφτίζει, το βαφτίζουμε τους οργονίτες. Αυτό μπορεί να γίνει παντού. Δεν είναι τυχαίο που εμείς οι άνθρωποι δίνουμε ονόματα σε ζώα, σε αντικείμενα καμιά φορά, στα αυτοκίνητά μας, έτσι, σε πράγματα, σε αντικείμενα. Οι αρχαίοι Έλληνες το κάνανε αυτό στα αγάλματά τους, στην τέχνη τους. Ήταν πολύ διαδεδομένο και η ονοματοδοσία δεν ήταν καθόλου τυχαία. Οπότε και ο οργονίτης που είναι και ένα ισχυρό ενεργειακό αποτύπωμα, ένας δέκ της ενέργειας, αν θέλετε, από το κοσμικό σύμπαν που έρχεται και συνδέεται εδώ με τη γη, με τις ενέργειες της γης, με τις ενέργειες της δικές μας, και αλλάζει, μετατρέπει, μορφαλάζει θα έλεγα, τις αρνητικές ενέργειες σε θετικές. Την άβρα μας. Βέβαια, το κάνει μέχρι ένα επίπεδο και στο σημείο που είμαστε και εμείς έτοιμοι και ανοιχτοί. Πάμε τώρα. Πρώτη επιλογή είναι η θεραπεία, ο αριθμός 66. Δεύτερο είναι το 16, είναι η αναγέννηση και είναι ένας καρμικός αριθμός. Είναι η ολοκλήρωση με τον αριθμό 9. Ο αριθμός 9 όντως πάντα δηλώνει την ολοκλήρωση πράγματων. Ο αριθμός 10, καλά, ο τέταρτος είναι εντελώς καρμικός. Λοιπόν, το 10 είναι η καρμική ολοκλήρωση, όντως ο αριθμός 10 στην αριθμολογία, αλλά και στην ταρό δηλώνει την αλλαγή, τον τροχό της τύχης, την ολοκλήρωση πραγμάτων και ότι το κάρμα είναι ανοιχτό, έχεις την τύχη, έχεις ολοκλήρωση. Να το πω ως εξής. Ως ψυχή έχεις κάποια πράγματα ολοκληρώσει το κάρμα σου, έχεις ξεπληρώσει αυτά που έπρεπε να δώσεις σε άλλους ανθρώπους, να το πω έτσι, σε άλλες ψυχές, και αυτό είναι πολύ θετικό διότι μπορείς να ξεκινήσεις πάλι και να κάνεις πράγματα. Και ο αριθμός 91 που σημαίνει ότι παραδίδομαι, όταν λέει όμως παραδίδομαι δεν σημαίνει με πιάνουν εχμάλωτο, παραδίδομαι εννοείται στη θέλησή σου, στο θέλημά σου, στην πίστη, έτσι, είναι γεννηθείτε το θέλημά σου, εδώ να το πω έτσι. Για να βάλω λοιπόν αυτούς τους αριθμούς στη γεννήτρια. Ωραία. Ο 10 φοβερός και ο 91. Για να το δούμε λοιπόν. Για να κάνουμε εδώ την ανάλυση μας. Να δούμε τι όνομα θα βγει. Μάλιστα. Λοιπόν. Ακούστε. Έχει βγει ένα όνομα, το οποίο ο τέταρτος λοιπόν οργονίτης ονομάζεται Αγαθοκράτης. Από τη λέξη αγαθός, από το κράτης που σημαίνει δύναμη, ηγεσία. Αγαθοκράτης λοιπόν, οι αριθμοί που το προσεγγίζουν, που το περιέχουν είναι ο 66, ο 9, εντάξει. Και οι υπόλοιποι αριθμοί, ο 16, ο 10 και ο 91, συνθέτουν το κράτης. Άρα λοιπόν έχουμε αγαθοκράτης. Ανιδιοτελείας αγάπη, αναζήτηση, οικογενειακή αρμονία, ηγεσία, ανεξαρτησία, είναι λοιπόν η ονοματοδοσία αυτών των τεσσάρων οργονιτών. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας.
Πήρε λίγο χρόνο, έπρεπε να γίνει όμως αυτό. Εννοείται ότι πάντα υπάρχουν και οι χρόνοι, οπότε κάποιος μπορεί να το να βάλει τους χρόνους, αλλά καλύτερα που έγινε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Ωραία, όπα, λοιπόν, μισό λεπτό να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο μας οργονίτη που είναι ο Σοφοκράτης. Η σοφία λοιπόν, εντάξει, η πνευματική σοφία, η ολοκλήρωση, η εξουσία και η πρακτικότητα. Με αυτό, λοιπόν, το με αυτήν λοιπόν την επιλογή εδώ, σαν πρώτη επιλογή, σαν πρώτη γωνία αν θέλετε, σαν πρώτη αίσθηση, είναι η απώλεια κυρίως στα οικονομικά. Έχουμε φυσικά εμπόδια, έχουμε απογοητεύσεις, είναι ο ήλιος ανάποδα εδώ. Ο ήλιος ανάποδα σημαίνει ότι χάνει τη δύναμή του, δεν τη χάνει ολοκληρωτικά, αλλά δεν είναι στο σημείο που θα είχε αρκετή δύναμη για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα, άρα δηλώνει τα δικά σου τα εμπόδια που αντιμετωπίζεις γενικότερα στη ζωή. Η δεύτερη γωνία, ένα τσεκούρι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό εδώ πέρα. Το τσεκούρι σημαίνει κλείσιμο κύκλων. Δύναμη, στόχοι, επιβολή σε γεγονότα και σε ανθρώπους. Όταν λέμε επιβολή, δεν εννοούμε δια τσεκουριού και ροπάλου, εννοούμε με τη δύναμη της θέλησης και της εσωτερικής δύναμης. Ωραία λοιπόν, για να βάλουμε εδώ τις γωνίες μας. Είναι οι τέσσερις ιδιαίτερες γωνίες στις οποίες θα φτιάξουμε. Η τρίτη γωνία λοιπόν έχει να κάνει με το φίδι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μην εμπιστεύεσαι, σου λέει εδώ, οι γυναίκες οι οποίες είναι πονηρές και ο μόνος στόχος που έχουν στη ζωή τους είναι να σε κοροϊδέψουν. Εντάξει. Και να σε... και να σε εκδικηθούν. Εδώ συνήθως έχει να κάνει με γυναίκες οι οποίες είναι ξυφών. Έχουν δηλαδή... γυναίκες που ανήκουν σε ζώδια του αέρα, μιλάμε για ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη. Τις προσέχεις πάρα πολύ διότι ζηλεύουν. Ζηλεύουν αυτό που δεν έχεις εσύ. Μπορεί να είναι δικό σου προσωπικό χαρακτηριστικό ή αποκτήματα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ο οργονίτη στην ουσία. Ποιο είναι το μήνυμά του? Το μήνυμα λοιπόν του οργονίτη είναι ότι με τη σοφία λοιπόν που έχεις, νάτε εδώ μια άλλη δυνατή, είπα σοφία και βγήκε η κάρτα όπου αντιπροσωπεύεται η σοφία από αυτή την κάρτα. Διότι εδώ χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή, γιατί έχουμε έναν αντίποδα εδώ, έχουμε μια άλλη κατεύθυνση. Εδώ έχουμε από τη μία εχθρούς και από την άλλη εδώ έχουμε φίλους, φίλες που μας βοηθάνε. Χρειάζεσαι δύναμη. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διαδρομή, επειδή είπαμε είναι και άχρονο το ρίξιμό μας, χρειάζεσαι πολύ πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, διέσθηση. Εδώ επίσης αυτή η γάτα σημαίνει ότι ξορκίζει και το κακό τη γλωσσοφαγία αυθηνής. Κράτησε το σαν νόημα. Και οι οργονίτες είναι αυτό που λέμε ότι έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν όταν μπαίνουν στην άβρα μας, εντάξει. Γιατί αν εσύ έχεις στο σπίτι σου οργονίτη και βρίσκεσαι στο γραφείο ας πούμε, δεν βοηθάει τόσο πολύ, βοηθάνε, εξισορροπούν την άβρα, έτσι. Γιατί στην άβρα μας είναι αυτά που κολλάνε όλα τα ενεργειακά κομμάτια, είτε θετικά είτε αρνητικά. Και έχουμε και ένα ιδιαίτερο σύμβολο, ρουνικό ιδιαίτερο σύμβολο, είναι το θουρισάζ, το οποίο έχει όντως να κάνει με την ανυπολόγιστη, να το πω έτσι, δύναμη, με την ομή δύναμη. Όμως αυτό, όταν μεταφραστεί σε θετικό, η δύναμη αυτή δεν είναι καταστροφική. Είναι ισχυρή, είναι εσωτερική, είναι υγεία, είναι ξεκαθάρισμα, είναι ένας καταλύτης, ο οποίος σε οδηγεί σε αλλαγές. Άρα, εδώ πώς τα βλέπεις? Ποια είναι η ιστορία που διαμορφώνεται για σένα?
Εδώ έχει να κάνει με απώλειες εσόδων, ίσως διότι είχε να κάνει και με δικές σου κακές επιλογές ή είχε να κάνει και με κακές συμβουλές, γιατί πέφτει εδώ από κάτω. Άκουσες ανθρώπους τους οποίους τους εμπιστευόσουν, αλλά δεν τους βγήκε. Εντάξει. Εδώ όμως έχεις τσεκούρι, που σημαίνει ξεκαθαρίζω, ξεκόβω αρνητικούς ανθρώπους, τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου. Έχω εδώ πέρα τη Βασίλισσα Μπαστούν, η οποία μου δίνει πολύ δύναμη, και αυτό το σύμβολο, το οποίο σημαίνει προχώρα στη ζωή σου με πολύ δύναμη. Τώρα, αν μου πείτε πού να τη βρω τη δύναμη, βρε Ακάς, πρέπει να τη βρεις. Την έχεις. Όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατοί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε δυνατοί. Από τον πιο ευαίσθητο μέχρι τον πιο, τι να σου πω, μέχρι αυτόν που έχει πολύ χαμηλή ενέργεια και χρειάζεται ενέργεια. Όλοι έχουμε δύναμη. Χρειάζεται το κλικ, πρέπει να το ψάξεις. Εντάξει, sorry, πρέπει να το ψάξεις. Για να βρεις αυτή τη δύναμη που σου χρειάζεται στη ζωή. Ωραία. Τα μαζεύω για να πάμε στην δεύτερη μας επιλογή. Ποια είναι η δεύτερη επιλογή? Για να δω και τα ονόματα εδώ που τα έχω. Ωραία. Θέμης. Θέμης, λοιπόν. Το Θέμης είναι η δικαιοσύνη, εντάξει, αντιπροσωπεύει την ισχυρή θέληση, όπως είπαμε. Έχει αγάπη μέσα αυτό το όνομα. Έχει τη δύναμη, έχει την ηγεσία, εντάξει. Αν θες να ξαναδείς τους αριθμούς, μπορείς να γυρίσεις πίσω στο βίντεο, να τους δεις. Μπορεί να σε ενδιαφέρουν κιόλας. Ξεκινάμε. Πάμε. Α, 8 κούπα. Μάλιστα. 8 κούπα. Καρδιά. Εδώ έχουμε ζώδια καρκίνος κυρίως και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του νερού. Πάντα μιλάμε ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη. Επιθυμία, πρόοδος, γνωριμίες, επιτυχίες, γιατί ξέρετε, οι επιτυχίες, οι ουσιαστικές επιτυχίες έρχονται μέσα από την καρδιά και όχι μέσα από τη δύναμη και την εξουσία και το θα σου πω εγώ τι θα κάνεις και την κριτική. Αυτό είναι το νόημα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν εξαγνισμό, ο οποίος μου έχει πέσει όμως ανάποδα, αριθμός 27, όπου έχεις όντως συσσωρεύσει και προβλήματα και που έχουν κυρίως με συναισθηματικά εμπόδια, έκφραση συναισθημάτων, ελευθερία συναισθημάτων. Αριθμός 27 είναι λίγο περίεργος αριθμολογικά αριθμός. Εδώ τι έχουμε όμως? Ποντίκια. Δυσκολίες. Σε τρώνε πράγματα μέσα σου. Και έξω, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί όπου τα ποντίκια έχουν το χαρακτηριστικό στυλένορμα. Τα ποντίκια έχουν να κάνουν με την καταστροφή, έχουν να κάνουν ίσως και με τον κρυφό εχθρό, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις αν έχεις ποντίκια κάτω από το σπίτι, το οποίο τρώνε, κάνουν, διαλύουν, καταστρέφουν, έτσι. Η δουλειά τους αυτή είναι όμως γενικότερα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ενέργεια, να το πω έτσι, με το να βλέπουν άλλους ανθρώπους να μην είναι καλά. Και κυρίως με ανθρώπους όπου βλέπουν ότι έχουν μεγάλη καρδιά. Άρα μιλάμε για ανθρώπους εδώ, θα έλεγα, ή καταστάσεις, κυρίως ανθρώπους οι οποίοι όταν δουν ότι είσαι ευαίσθητος, ευαίσθητη, δεν το σέβονται, δεν τους ενδιαφέρει. Βρίσκουν ευκαιρία να ρουφήξουν ενέργεια από εσένα και να σε βλέπουν να χάνεσαι, να χάνεις, να τρώγεσαι. Μπορεί να σου πετάξουν και το φυτίλι μέσα ότι, α, ξέρεις, συμβαίνει αυτό, σε στυλ κουτσομπολιού. Υπάρχει όμως εδώ, σε μία άλλη γωνία εξισορρόπησης θα έλεγα, ένας υπότης πεντάκρινο. Ο υπότης πεντάκρινο έχει να κάνει με αποστολή σε αυτή τη ζωή, έχει να κάνει με τη μέθοδό μας, έχει να κάνει ότι στη ζωή σου, κοίταξε να δεις, μπορείς να πετύχεις τα όνειρά σου, χρειάζεται όμως τι? Να έχεις μέθοδο, να έχεις κατεύθυνση, να έχεις υπομονή, ανεξαρτησία
να φερθείς έξυπνα και υπεύθυνα στα προβλήματά σου γενικότερα τα οποία παρουσιάζονται και η επιτυχία θα έρθει. Εντάξει. Επιλέγοντας λοιπόν και ένα σύμβολο ρούνων, έχουμε λοιπόν πάλι το θουρισάζ, αν είναι δυνατό. Οι πιθανότητες, αν βάλουμε μαθηματικά λίγο μέσα, οι πιθανότητες να επιλέξω πάλι το ίδιο χαρτί, στην ίδια χρονική ροή γραμμή, είναι ελάχιστες, έτσι. Λοιπόν, με τις πιθανότητες, με βάση τον νόμο των πιθανότητων. Δύναμη. Χρειάζεσαι δύναμη για να προχωρήσεις τη ζωή, αυτοπεποίθηση. Όπου και να είσαι, όπως και να είσαι, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι, χρειάζεσαι ενέργεια, δύναμη. Ναι. Πάλι βάζω το ερώτημα, πού να τη βρω βρεακάς, πρέπει να τη βρεις. Πρέπει να την ψάξεις τη δύναμη, να την ανακαλύψεις, γιατί την έχεις, έτσι, έχεις τη δύναμη, στο δικό σου βέβαια ο καθένας, στο δικό του ρυθμό, αλλά πώς θα υλοποιήσεις, να το πω έτσι, τους στόχους σου, έχεις βάλει κάποιους στόχους, διότι εδώ είναι ένα βέλος, το οποίο εκτοξεύεται ας πούμε, αλλά πάει σε ένα στόχο, έχεις βάλει κάποιο στόχο. Μην σε απασχολεί αν θα πετύχεις ή όχι. Μπορεί να είναι δύσκολος ο στόχος. Το θέμα είναι εσύ λοιπόν πώς αυτός ο στόχος θα δεθεί με εσένα για να σου δώσει αυτή την κατεύθυνση και τη δύναμη. Χρειάζεσαι δύναμη. Και επίσης εδώ είναι και η ενέργεια πάλι που σημαίνει καθαρίζω ενεργειακά, σημαίνει καθαρίζω την άβρα μου. Εξαγνισμός, έτσι, έχει βγει εδώ ανάποδα, είναι ο εξαγνισμός, χρειάζεσαι, δεν θα σου πω καν εξαγνισμός, εντάξει. Για να γίνει μπέρδεμα εδώ, γιατί δεν ξέρω ο καθένας που, πώς, τι, πώς. Δεν μπορώ να δώσω μία τέτοια μέθοδο εγώ, γιατί δεν κάνω εγώ από το κανάλι. Και τους εξαγνισμούς δεν τους ξέρω. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Γνωρίζω όμως για θεραπεία κρυστάλλων. Μπορεί κάποιος να, με κρυστάλλους να βοηθηθεί αρκετά. Χωρίς να σημαίνει ότι και πάλι θα αλλάξει. Δεν υπόσχομαι τίποτα, διότι είναι ανάλογα και στον άνθρωπο. Και τι εννοώ. Στο προσωπικό σχέδιο ζωής, στον προσωπικό σου αστρολογικό χάρτη, στον προσωπικό σου αριθμολογικό χάρτη. Κάποιος προχωράει πιο γρήγορα, κάποιος πιο αργά. Αλλά εδώ είναι, πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Και μιλάει φυσικά για μετατροπή της ενέργειας σε θετική ενέργεια και απομάκρυνση. Φεύγεις, έτσι, φεύγεις σιγά σιγά. Την κάνεις εσύ σιγά σιγά από ανθρώπους τοξικούς, διότι η καρδιά σου δεν συντονίζεται με αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα στην τρίτη μας επιλογή. Στον τρίτο οργονίτη που θα τον επιλέξω κι εγώ. Λοιπόν. Ποιο όνομα του δώσαμε λοιπόν, ποιος ήτανε, ήταν ο Αρμονίκλιος, τον θυμάστε? Αρμονίκλιος, είναι από την αρμονία. Είναι ένα όνομα με ιδιότητες αρμονίας, αγάπης, οικογενειακή ζωή, υλική επιτυχία, εξουσία, πνευματικής σοφίας. Ο Αρμονίκλιος, από το αρμονία, από το κλί, που συνδέει δηλαδή, περικλεί, συνδέει και... πώς το λένε, συνδέεται, ιδιαίτερα με αυτούς τους αριθμούς και το ως βεβαίως που δίνει την ολοκλήρωση. Πάμε. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα. Παροδικά εμπόδια. Τρία ξύφων. Εδώ είναι το τρία, το τρία, ναι. Εδώ έχουμε έναν τοξότη. Δηλαδή αυτή η κάρτα κυρίως αντιπροσωπεύεται από το ζώδιο του τοξότη. Επειδή όμως έχουμε, επειδή αφορά τώρα τα ξύφη, το ξυφόν εδώ αντιπροσωπεύεται φυσικά και από τα ζώδια του αέρα, ζυγό, διδύμους, υδροχόους, και μιλάμε και για το τοξότη και για τα ζώδια του αέρα σε επίπεδο ζωδίων, οροσκόπου και σελήνης. Εντάξει, σελήνη που σημαίνει το συναίσθημα. Για να αρχίσουμε λίγο να δουλεύουμε εδώ. Εμπόδια, λάθη, απώλειες, απόρριψη. Έχεις περάσει απόρριψη. Σε έχουν απορρίψει, φίλε μου. Ναι, άνθρωποι, σε έχουν απορρίψει. Και τι κάνεις γι' αυτό. Έχουμε και έναν Άρη εδώ, γιατί
Ο τοξότης εδώ, μάλλον αυτή η κάρτα συνδέεται και με τον πλανήτη Άρη, που είναι πολέμιος, και έχουμε μια προσέγγιση Άρη σε ζώδια του αέρα, που τα κάνει πολύ επιθετικά και τα κάνει και πολύ απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι σου έχουν μιλήσει και άσχημα. Έχουμε το έμβριο, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να το προφυλάξεις, μιας και είναι και η δική μου επιλογή, να το προφυλάξουμε από τους πάντες. Διότι έχεις ως άνθρωπος, πρόσεξε να δεις, είναι αλχημικό αυτό εδώ πέρα, είναι κάτι καλό που κυοφορείς μέσα σου, μπορεί να είναι μια ιδέα, έτσι, μια πρόοδος, μια νέα αρχή, μια καλή αρχή, και χωρίς προβλήματα. Και έχεις λοιπόν, ή να το πω διαφορετικά, έχεις εσωτερικά αυτή την εξωπραγματική εσωτερική δυνατότητα και το προφυλάσεις, γιατί μιλώντας συμβολικά, όταν και μια γυναίκα μένει έγκυος, στην αρχή δεν το γνωρίζουμε, χρειάζεται ένας χρόνος μέχρι να αναπτυχθεί το έμβριο για να καταλάβουμε αν δεν μας πει τίποτα. Έτσι είσαι και εσύ, γεννάς ιδέες, γεννάς πράγματα, αλλά είναι έμφυτη ικανότητα. Μπορεί να το έχεις κληρονομήσει, μπορεί να το έχεις καλλιεργήσει από κάποιους ανθρώπους, μόνος σου, μόνη σου ή δεν ξέρω τι, στην πορεία της ζωής. Αλλά η νέα αρχή δεν σε τρομάζει. Ξέρεις πόσο σημαντικό σε αυτή τη ζωή είναι να ξεκινάς πάλι χωρίς να τρομάζεις, να το παλεύεις και να πεις εγώ θα το ξεκινήσω από την αρχή. Το 1 και το 8 έχει να κάνει, να σου το πω έτσι πολύ πολύ απλά, σαν έναν αριθμό στην αριθμολογία, πώς το εξετάζουμε τους διπλούς αριθμούς, είναι το 1 σημαίνει ο άνθρωπος απέναντι στο 8, που το 1 είναι το αρνητικό λίγο, το 1 σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, είναι και λίγο μόνος του και ξεροκέφαλος και εγωιστής ίσως και επιμένει, αλλά πρέπει να συναντήσει το 8, το οποίο το 8 τι του δίνει δύναμη, το 8 είναι ένας αριθμός δύναμης, του δίνει δύναμη, του δίνει κύρος, του δίνει επικοινωνία, του δίνει ηγεσία, του δίνει χαρακτηριστικά, και το 9 να ολοκληρώσει αυτό που χρειάζεται να ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει από την αρχή στηριζόμενος στις δυνάμεις του, τις δικές του. Είδες τι ωραία που είναι η αριθμολογία και πόσο ωραία βγαίνουν αυτά τα νοήματα. Με ιδιαίτερο τρόπο. Ωραία. Άρα λοιπόν τα ξεπερνάς τα εμπόδια. Γιατί, okay, δεν είναι για πάντα, γιατί και το 3 εδώ ξυφών σαν αριθμολογική δόνηση σημαίνει ότι δεν έχει την δυνατότητα να κρατηθεί πάντα. Πρόσεξε τους ανθρώπους όμως που κάνουν τριάδα εναντίον σου. Είναι τρεις. Οι οποίοι συμμαχούν πολλές φορές, ενώ σε θέματα ερωτικά, αντιζηλία ερωτική, συνεργασίες, επαγγελματικά συνεργάτες, συνήθως είναι τρεις. Εντάξει. Και φυσικά τρεις οι οποίοι σου βάζουν εμπόδια. Έρχονται σε τριάδες. Γιατί έρχονται σε τριάδες, γιατί. Θα στο πάω λίγο στην ψυχολογία. Οι άνθρωποι για να αισθανθούν δυνατοί κάνουν συμμαχίες. Κανείς από μόνος του δεν μπορεί να είναι εντελώς, πώς να σου το πω, πολύ πολύ δυνατός. Χρειάζεται συμμάχους, κακά τα ψέματα, παντού. Και σε θέματα σχέσεων, όταν είσαι με τον καλό σου, την καλή σου, πρέπει να είστε σύμμαχοι για να αντέξετε. Όταν είστε συνεργάτες, χρειάζεσαι 2-3 συνεργάτες για να σε στηρίξουν και να πουν υπέρ σου. Άρα λοιπόν οι συμμαχίες γίνονται διότι παίζονται τα παιχνίδια εξουσίας και δύναμης, διότι όταν είσαι μόνος σου ή μόνος σου απέναντι σε τρεις, έχεις δύναμη. Δεν έχεις δύναμη. Παιδί, δες τώρα εδώ από άλλο deck το έμβριο με το παιδί. Άκου να δεις τώρα. Εδώ μπορεί να είναι και αλληγορικά, να είναι συμβολικά, μπορεί να είναι και πραγματικά, που έχει να σου πει για την οικογένεια. Έχει να σου πει γιατί όλοι δεν έχετε, μάλλον να το πω έτσι, ναι, όλοι δεν έχετε κάνει οικογένεια και είναι μια χαρά. Μιλάει και συμβολικά εδώ. Κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο μπορεί να νιώθεις εσύ ότι είναι σαν παιδί σου, ό,τι και να είναι αυτό. Ακόμα και τα ζωάκια μετράνε εδώ. Αλλά σου λέει εδώ ότι κοίταξε να δεις, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους σκόπους σου και αυτά τα οποία έχεις πετύχει στη ζωή. Ό,τι έχεις πετύχει. Ο καθένας σύμφωνα και με τη δική του διαδρομή, σύμφωνα με το πεπρωμένο του, σύμφωνα με το δικό του αισθητήριο, έτσι. Ό,τι έχει πετύχει ο καθένας. Εδώ
Έχεις δώσει και έχεις δώσει μάχες. Πολλές μάχες. Είναι μια κάρτα με πάρα πολύ ιδιαίτερο, με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη, πώς να το πω, σημασία. Εδώ βέβαια σημαίνει και καλή υγεία, εδώ σημαίνει και ανανέωση, εδώ σημαίνει και αναγέννηση, σημαίνει και καινούρια πράγματα, σημαίνει και δύναμη, σημαίνει και μέλλον, σημαίνει και ελπίδα. Εδώ το 5 ξυφών σημαίνει όμως ότι πολλές φορές ότι αυτό που θεωρείς εσύ να νικήσεις όλοι ντε και καλά μπορεί να μην έχει κανένα νόημα ή να μην αξίζει καθόλου αυτή η μάχη που θες να δώσεις. Είσαι εδώ, έτσι. Το πρώτο μήνυμα είναι αυτό εδώ. Είσαι εδώ, έχεις νικήσει, έχεις κατατροπώσει τους εχθρούς σου γενικότερα, φεύγουν εντελώς απογοητευμένοι γιατί κατάφερες πολλά πράγματα και πέτυχες στη ζωή σου, όμως χρειάζεται να είσαι προσεκτικός, προσεκτική και πάντα στη ζωή να επιλέγεις τις μάχες σου. Δεν χρειάζεται να δίνεις μάχες. Μία μάχη μπορεί να είναι λεκτική, να μπεις δηλαδή σε μία λεκτική διαμάχη η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά, μπορεί να νικήσεις σαν επιχείρημα αλλά να μην αξίζει τελικά, γιατί αυτό είναι το διπλό νόημα της κάρτας, είναι αν έχεις νικήσει δίκαια είσαι μια χαρά. Αν έχεις όμως νικήσει άδικα μόνο και μόνο για να βγει εγωιστικά ότι ας ενίκησα, τότε το τίμημα είναι πολύ ψηλό, διότι αυτοί θα ξανάρθουν. Θέλει λοιπόν μια προσοχή, ελπίζω να το πιάνεις, να το καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι. Εδώ έχει όμως να σου πει ότι κοίταξε να δεις, δεν χρειάζεται επιθετικότητα, δεν χρειάζεται επίσης self-sabotage, να αυτοσαμποτάρεσαι, δεν χρειάζεται το άγχος, θα μου πεις μα ναι, πρόσεξε, όταν λέω δεν χρειάζεται άγχος, ενώ το διαχειρίζεσαι, να διαχειριστείς το άγχος και διάλεξε προσεκτικά τις μάχες σου. Με συνεργάτες, με αντίθετες απόψεις, με τη σχέση σου, με τα παιδιά σου, με την οικογένεια, με τους γονείς σου, με το γείτονα. Επέλεξε προσεκτικά τις μάχες σου. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και μία, πρόσεξε, τακτική υποχώρηση. Ο άλλος μπορεί να το θεωρήσει, πρόσεξε να δεις πώς παίζει το παιχνίδι. Ο άλλος μπορεί να το θεωρήσει υποχώρηση. Στην ουσία έχεις κερδίσει την ησυχία της ψυχής σου και τη γαλήνη, του μυαλού σου, έχεις κερδίσει χρόνο και έχεις επίσης απομακρυνθεί. Όταν ο άλλος δεις ότι είναι εντελώς τοξικός, τοξική, λακαμάς, δεν ξέρω τι, τι έγινε εδώ, ακούστε και με μπάμε εδώ, μάλιστα το γιάρα λοιπόν μας έχει έρθει. Είναι αυτό ακριβώς που σου λέει. Είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο να το παρατηρήσεις, το οποίο μιλάει για ειρήνη. Μιλάει για γαλήνη της ψυχής. Μιλάει επίσης ότι μπορείς σε περιόδους που τα πράγματα έχουν βαλτώσει να τα αλλάξεις, να προχωρήσεις, να φέρεις δύναμη, αλλά όμως αυτό το οποίο χρειάζεται στη ζωή σου οπωσδήποτε είναι η εσωτερική σου ηρεμία. Αυτό είναι ένα τίμημα το οποίο πρέπει να το προστατέψεις. Η ηρεμία της ψυχής, εντάξει υπάρχει και τραγούδιο και εντάξει, αλλά γενικά η ηρεμία της ψυχής σου, η γαλήνη της ψυχής σου, επειδή είσαι τέτοιος άνθρωπος, είναι το μεγαλύτερο στολίδι διαμάντι σε αξία από το πιο ακριβό διαμάντι όλου του κόσμου. Εντάξει, γιατί για όλα υπάρχει ένα τίμημα σου λέει εδώ. Η ηρεμία όμως της ψυχής είναι για σένα ότι, πώς να σου το πω, είναι ένα θαύμα αυτό που πετυχαίνεις, διότι έτσι είσαι υγιής. Είσαι υγιής. Και όχι μόνο αυτό, μέσα από την υγεία καταφέρνεις λοιπόν την εσωτερική γαλήνη, κυοφορείς πράγματα, ξέρεις πότε θα πολεμήσεις, είσαι πολεμιστής. Είμαστε πολεμιστές, έτσι. Εδώ δείχνει είμαστε πολεμιστές. Θα χρησιμοποιήσουμε το λόγο, τη γλώσσα, είμαστε ήρεμοι, είναι μας τσιγκλήσεις πολύ. Μία, δύο, τρεις, την κάνεις την κουτσουκέλα. Τότε θα τα ακούσεις. Ο καθένας με το στυλ του και με τον τρόπο του. Όχι, θα τα ακούσεις, όπως και να το κάνουν. Θα ακούσεις αυτά τα οποία πρέπει να ακουστούν, διότι είναι η αλήθεια μας. Είναι η αλήθεια μου. Ό,τι και να είναι. Με αδίκησες, πρέπει να σου πω, με αδίκησες. Με έκλεψες. Πρέπει να τα ακούσεις. Με αδίκησες, με αυτό, με συκοφάντησες.
Έχεις όμως και ένα σύμβολο. Αυτά τα σύμβολα, να ξέρετε, προέρχονται από τη φύση. Και όχι μόνο από τη φύση, υπάρχουν και στα χέρια μας. Αν έχεις κάνει ένα τέτοιο σύμβολο, είτε και ως τυχαίο, τατουάζ, δεν ξέρω τι, ή υπάρχει κάπου στα χέρια σου, στο σώμα σου, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εντάξει. Ωραία. Δύναμη. Okay, πολύ καλά. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο που είχαμε δώσει, το όνομα, το οποίο ονομάζεται Αγαθοκράτης. Αυτός ο οργονίτης ονομάζεται Αγαθοκράτης. Είναι η λέξη αγαθός, που σημαίνει αγάπη, αρμονία, η δύναμη, η πρωτοβουλία και η ηγεσία και η ανεξαρτησία. Για να δούμε λοιπόν την πρώτη γωνία που έχουμε εδώ, γωνία δηλαδή του οργονίτη, έτσι ένας οργονίτης εδώ που έχει τέσσερις γωνίες και, και την πυραμίδα. Εφτά καρό αφορά ζώδια γης, μιλάμε για ζώδια τώρα γης, ζώδιο οροσκόπος και σελήνη. Έχουμε ψήλο παρανοήσεις και παρεξηγησούλες και προβληματάκια, κυρίως σε οικονομικά θέματα, σε θέματα αποφάσεων και πράγματα τα οποία μπλοκάρουν και χρειάζονται και αρκετό καιρό για να ξεκουνήσουν. Ήλιος ανάποδα, σαν αυτή η κάρτα δηλαδή αντιπροσωπεύει τον ήλιο ανάποδα, άρα okay, έχουμε ένα πρόβλημα στο να δούμε και καθαρά κάποια πράγματα στις ζωές μας, σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που θέλουμε να προχωρήσουμε. Εμπόδια τα οποία δεν φανερώνονται εύκολα και χρειάζονται χρόνο για να βγουν στην επιφάνεια και να πεις, ρε παιδί μου, αυτό ήταν τελικά λόγω αυτού του γεγονότος. Έτσι. Η δεύτερη κάρτα που έρχεται σου έχει βγει ανάποδα η αισιοδοξία. Δεν είσαι και τόσο αισιόδοξος, αισιόδοξη. Έχεις μία, τα βλέπεις λίγο περίεργα. Αυτομπλοκάρεις εσύ μπλοκάρεις κάποια σχέδιά σου. Έχεις αμφιβολίες, μπερδεύεις λίγο τα μηνύματα, έχει βγει και εδώ οι παρανοήσεις, άρα το μήνυμα είναι εις διπλούν, έχει επιμένει δηλαδή, ίσως δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Ο χειρισμός δεν είναι και τόσο όριμος όσο θα χρειαζόταν, δεν το επικοινώνεις σωστά εσύ τι θα ήθελες. Κάποιες δύσκολες επιλογές που χρειάζεται να κάνεις, αλλά όχι okay, σε δυσκολεύουν και φυσικά... Έχουμε και αναβλητικότητα, το αναβάλεις, το λες αυτό, άστο, όχι, όχι. Ενώ εδώ μπορεί να χρειάζεται να πας δηλαδή με μεγαλύτερη ορμή, ας πούμε. Εντάξει. Η άλλη γωνία είναι από την άλλη όμως. Έχεις και τύχη. Γιατί εδώ έχει βγει το τριφύλι. Όπου σου λέει ότι όπως και να το κάνουμε, έχεις μία προστασία εκ των άνωθεν. Από τον παράδεισο, ας πούμε, ή από άλλα επίπεδα. Και εδώ έχουμε τώρα το έξι καρό, το οποίο είναι πιο τυχερό από αυτό. Άρα έχεις βοήθειες στις αυτές τις παρανοήσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται. Ή στις δυσκολίες και στα επαγγελματικά σου ή σε θέματα τα οποία τελικά εκεί που είσαι απεσιόδοξος και απεσιόδοξη κάτι αλλάζει ή έχεις τη δυνατότητα να το αλλάξεις. Γενικά ό,τι σου συμβαίνει στη ζωή να είσαι ευγνώμων, διότι για κάποιο λόγο γίνεται. Συνήθως οι λόγοι μπορεί να είναι και εκ των άνωθεν, να το πω έτσι, είναι αυτό που λέμε το προσωπικό σχέδιο, το πεπρωμένο, και γίνεται διότι εσένα πρέπει να σε φέρει στο σωστό σημείο. Εσύ όμως απογοητεύεσαι, δεν κάνεις κινήσεις, παγώνεις και τα πράγματα δεν προχωράνε όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν και καμιά φορά η ζωή σε τραβάει λίγο από τα μαλλιά που λένε για να προχωρήσεις και λίγο εσύ δυσανασχετείς. Και δυσανασχετείς διότι η επόμενη απάντησή σου εδώ με το 8 ξυφών που είναι πολύ ιδιαίτερη κάρτα, περίεργη. Εδώ το 8 ξυφών κυρίως έχουμε εκπρόσωπο από το ζώδιο των διδύμων. Πάντα μιλάμε, είπαμε, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη. Δηλώνει ότι
Είσαι μπλοκαρισμένος. Εδώ λοιπόν δείχνει, αυτό εδώ πέρα δείχνει ένα μπλοκάρισμα. Ένα μπλοκάρισμα που σημαίνει δεν προχωράω ή αρνούμε να προχωρήσω. Μπορεί να είναι και αυτό. Στην ουσία όμως αυτό το μπλοκάρισμα είναι μέσα στο μυαλό σου. Το πιάνεις, το καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Και όταν είναι στο μυαλό σου, σημαίνει ότι okay, ένας άλλος μπορεί να σου είπε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει δεν αξίζεις. Δεν αξίζει, ρε φίλε. Σαν φίλο, σαν φίλη, σαν συνεργάτη, σαν σύντροφο. Δεν αξίζει. Ωραία. Αυτό έχει την άποψή του. Εσένα αυτό σε ρίχνει όμω. Και μπλοκάρεσαι. Και λε, ναι, για να το λέει έχει δίκιο. Μην ξεχνά πολλέ φορέ οι άνθρωποι λένε πράγματα και μα δουλεύουν ψηλό γαζί. Στην ουσία αυτό που σου λέει η κάρτα είναι ότι είναι στο χέρι σου πραγματικά, στο μυαλό σου μέσα, να λυθεί και να προχωρήσει και να βγει από. Από τα ξύφη, από αυτά που σου έχουν πει και σε έχουν μπλοκάρει οι άλλοι. Πόσες και πόσες φορές δεν είχα ακούσει να σου το πω έτσι στο σχολείο, σε ανθρώπους, και εγώ προσωπικά το έχω ακούσει από δασκάλους, οι οποίοι και καθηγητές, οι οποίοι λέγανε «Εσύ δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου». Το πιστεύεις, το κάνεις κτήμα σου, νευριάζεις βεβαίως, στεναχωριέσαι, αλλά... Ωπα ρε φίλε, επειδή δεν θα γίνω μαθηματικός, επειδή δεν θα γίνω φιλόλογος, σημαίνει ότι θα αποτύχω στη ζωή μου. Επιτυχία είναι, ξέρω εγώ, να γίνω μαθηματικός σε ένα σχολείο. Δεν προσβάλλω κανέναν, έτσι. Γιατί είπαμε, ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή. Αλλά δεν μπορείς να έρχεσαι όμως σε ένα παιδί, κακά τα ψέματα, και να λες τέτοιες λέξεις, γιατί μην μου πείτε, έχουν υποθεί, καλά δεν λέω από όλους, αλλά έχουν υποθεί πολλές φορές και το έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Και έχει βγει λοιπόν εδώ και ένα το ίσα. Τώρα μην πάει το μυαλό στο ίσα ρε φύγει από εδώ. Εντάξει, έχει και αυτό το νόημα, αλλά είναι το ίσα. Είναι ένα, έχει μια ιδιαίτερη προφορά. Γιατί είπαμε είναι η γλώσσα των Βίκινγκς εδώ. Και αυτοί οι σχηματισμοί, τα σύμβολα, το οποίο είναι, κοίταξε να δεις. Έχεις μια πρόκληση. Αυτή η πρόκληση λοιπόν ποια είναι? Είναι κυρίως λίγο ψυχολογική. Να ξεφύγεις από μπλοκαρίσματα, σκέψεις ή πράξεις, οι οποίες οι σκέψεις αυτές και οι πράξεις οδηγούν λίγο να είσαι σε μία θλίψη, να είσαι σε μία, πώς να σου το πω, σε μία μόνιμη κατάσταση θρήνου. Γιατί αυτό σημαίνει αυτό το σύμβολο, έτσι. Αλλά όταν όμως ξεπεράσει, γιατί εδώ είναι εμπόδιο, είναι το εμπόδιο, είναι ο τείχος που δεν μπορείς να ξεπεράσει, όπως και εδώ έχει βγει το εμπόδιο. Πόσο ξεκάθαρα λοιπόν βγαίνουν εδώ τα πράγματα και έρχονται εδώ να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, αισθάνεσαι φυλακισμένος, φυλακισμένη σε κάποιες καταστάσεις. Σκέφτεσαι πάρα πολύ, το υπεραναλύεις, σκέφτεσαι αιμονικά, το έχεις πάει από εδώ, το έχεις πάει από εκεί. Ενώ ίσως πολλές φορές το πρόβλημα, γιατί εδώ με το 7 καρό και εδώ με το 6 καρό και με αυτό εδώ πέρα που είναι ανάποδα, μπορεί να μην είναι και τόσο τρομακτικά τα προβλήματα όπως τα έχεις φτιάξει στο κεφάλι σου. Είναι πρόβλημα, δεν λέω, είναι προβλήματα, ναι. Αλλά μήπως πρέπει λίγο να το δεις διαφορετικά, να ξεπεράσεις το εμπόδιο και να δεις λίγο τη ζωή διαφορετικά, με ένα διαφορετικό μάτι, γιατί αυτό σου λέει εδώ, ξεπέρασε τα εμπόδια. Εδώ επίσης, επειδή έχουμε δία, ο δίας πάντα σημαίνει ότι υπάρχει εύνοια. Πρέπει όμως λίγο να το ψάξεις, να το ανακαλύψεις. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν λέω. Αλλά κάπου να το δεις λίγο διαφορετικά, γιατί αυτό σημαίνει, προσέξτε, αυτό σημαίνει και αλλαγή ενέργειας. Όταν σημαίνει μετατρέπω την ενέργεια, δεν είναι μόνο να βασιστούμε στον οργονίτη ή στους κρυστάλλους μας. Το θέμα είναι και εμείς τι κάνουμε, έτσι, με τις πράξεις μας. Είναι αλχημία όλα αυτά. Είναι και η συμμετοχή της δικής μας ενέργειας, των δικών μας σκέψεων, συναισθημάτων, πράξεων κτλ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Αυτό είναι το μήνυμα και έχεις τις ικανότητες. Αυτό που έχω να σου προτείνω είναι το εξής. Δες οπωσδήποτε. Αυτά που έχω φτιάξει, τρία βιντεάκια να σου προτείνω, τρεις δικές μου αναλύσεις. Διάλεξε έναν αριθμό 9, να το δεις οπωσδήποτε, εντάξει, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που επίσης το πολύ σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ζώδια,
να το δεις οπωσδήποτε και αυτό. Έχει πάει πάρα πολύ καλά και σε επίπεδο, πώς το λένε, views. Και δες επίσης και να ανακάλυψε και ποια είναι. Τα καρμικά σου εμπόδια θα σε βοηθήσει πάρα πολύ σύμφωνα με την ημέρα γέννησης. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτή την ανάλυση και αυτή που σου είπα τώρα το τελευταίο με την ημέρα γέννησης, θα σου λυθούν πολλές απορίες. Εντάξει, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ.